Κύριε Κουτσούμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Κρήτη. Καλημέρα σας, καλημέρα στην Κρήτη, καλή εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Να είστε καλά. Λοιπόν, η προεκλογική περίοδος επισκιάστηκε από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Ναι. Έχετε πάρει απαντήσεις στα ερωτήματά σας και ποια είναι η θέση του ΚΚΕ για το μεταναστευτικό, ανοιχτά ή κλειστά σύνορα? Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ανίποτη τραγωδία που συνέβη έξω από την Πύλο, με εκατοντάδες ψυχές να βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας και μας έχει συγκλονίσει όλους, είναι από τα ναυάγια εκείνα που θα πρέπει, μαζί με άλλα φυσικά, αλλά κυρίως αυτό, να ερευνηθεί περισσότερο και σε βάθος. Προκύπτουν αντικειμενικά πάρα πολλά και από την ενημέρωση που είχα και εγώ προσωπικά και γενικότερα το κόμμα μας από το επιτελείο που χειρίστηκε τα ζητήματα. Προκύπτουν ζητήματα με βάση το νομικό πλαίσιο και τους χειρισμούς της κυβέρνησης, του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και του επιτελείου του λιμενικού. Για παράδειγμα, γιατί από τις 11 η ώρα που ειδοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για την ύπαρξη σκάφους με μεγάλο αριθμό μεταναστών νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, άφησε να περάσουν σχεδόν 3 ώρες μέχρι τις 2 περίπου που απογειώθηκε από τη Μυτιλήνη ελικόπτερο για τον εντοπισμό του σκάφους, και το οποίο εντοπίστηκε μετά στις 3,5 ώρα το απόγευμα. Για ποιο λόγο επίσης τη στιγμή που διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δουλεμπορικό δεν επεμβαίνει το λιμενικό για να διασώσει τους μετανάστες? Με ποια κριτήρια, πώς αξιολογήθηκαν τη στιγμή που διαπιστώνεται από το ελικόπτερο η κατάσταση του πλοίου με το υπεράριθμο των επιβενώντων, ότι ήταν σαπιοκάραβο και ότι ήταν βασικές ενδείξεις ότι δεν ήταν αξιόπλο αυτό αξιολογείται ως εκτός κινδύνου, διότι κανονικά έπρεπε να αξιολογηθεί για τη φάση του κινδύνου. Μάλιστα. Με ποια κριτήρια επίσης, ενώ οι επιβαίνοντες, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες τους, μας είπαν και εμάς εκεί, τα λένε και τώρα, στις καταθέσεις τους και στις δηλώσεις τους, έχουν ζητήσει νερό, έχουν τρόφιμα ζητήσει. Δεν προχώρησε σε καμιά ενέργεια διάσωσης παρά μόνο μετά τη βύθισή του. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι και άλλα πολλά ερωτήματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, τα οποία εμείς τα συγκεντρώνουμε, τα μελετάμε, τα ερευνούμε και δεν έχουν δοθεί πιστικές απαντήσεις για όλα αυτά. Μάλιστα. Και φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, φυσικά κάθε χώρα προστατεύει τα σύνορά της, την εδαφική της ακαιρεότητα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όμως πρέπει να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Κανείς δεν θέλει να ξενιτεύεται και πολύ περισσότερο να θαλασσοπνίγεται στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μένουν στις πατρίδες τους. Εμείς λέμε ότι καλό είναι να μένουν στις χώρες τους. Όμως πρέπει να ζουν εκεί αξιοπρεπώς. Όταν υπόκεινται σε πολιτικές διώξεις, όταν γίνονται πόλεμοι σε αυτές τις χώρες, όταν γίνονται επεμβάσεις με ευθύνη του ΝΑΤΟ, με ευθύνη και συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα ξέρουν όλα αυτά και αναγκάζουν τους ανθρώπους να ξεσπιτώνονται και να ψάχνουν μια καλύτερη μοίρα, από πού και ως πού το κύριο ζήτημα εδώ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι το θέμα της καταστολής? Πώς θα τους αποθήσεις δηλαδή, με pushbacks ή μετά, αν έρθουν εδώ στην Ελλάδα ως πρώτη χώρα υποδοχής, να τους κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά και να υπόκειται σε 1000 δυο ταλαιπωρίες. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα και η πρόταση του ΚΚΕ ήταν να καταργηθεί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι αυτές που εργαλειοποιούν το προσφυγικό και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα στο Αιγαίο. Έπρεπε η καταγραφή, η παραχώρηση ασύλου, η προώθηση και τα διπλωματικά, τα ταξιδιωτικά έγγραφα για τον τελικό προορισμό τους, έπρεπε να γίνονται στην Τουρκία.
Η διαλογή έπρεπε να γίνεται εκεί. Γιατί εκεί βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Είτε από το Πακιστάν, είτε από το Αφγανιστάν, είτε από το Ιράκ, είτε από τη Συρία, είτε από τη Βόρεια Αφρική, είτε από οπουδήποτε αλλού. Για την Αφρική θα μπορούσε να γίνεται στην Αίγυπτο. Από εκεί ξεκίνησε αυτό το δουλεμπορικό, το Σαπιοκάραβο και έπνιξε τους ανθρώπους. Και με την Αίγυπτο έχουμε διμερείς σχέσεις. Η Αίγυπτος έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Εκεί θα μπορούσαν λοιπόν να γίνεται και η καταγραφή τους και η απόδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων. Mm-hmm. Ώστε να μην συμβαίνει αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Και το ΚΚΕ το είχε επισημάνει αυτό από την αρχή. Και δυστυχώς δεν μας ακούσαν. Τώρα λένε ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, αλλά τώρα είναι αργά. Ψήφισαν το Δουβλίνο 2-3, που επίσης κάνει την Ελλάδα ως χώρα η οποία θα εγκλωβίζονται εδώ οι πρόσφυγες. Ενώ οι περισσότεροι θέλουν να πάνε αλλού. Βλέπετε, η Γερμανία πήρε 500.000 στην πρώτη διαλογή και μάλιστα αφού έλεγξε αν έχουν και πτυχία, αν έχουν ικανότητες, 500.000 πρόσφυγες. Ναι. Κράτησε. Ναι. Γιατί τους ήθελε για φτηνό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό να τους χρησιμοποιεί στην οικονομία της. Μάλιστα. Αυτοί δεν ήταν πρόσφυγες, αν δεν τρέπονται. Και μετά κλείσαν τα σύνορα. Μάλιστα. Κύριε Κουτσούμπα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις εκλογές του Μαΐου πήρε 2 βουλευτικές έδρες στην Κρήτη. Ποια είναι η εκτίμησή σας με το νέο... Κανονικά έπρεπε να πάρει σε όλους τους νομούς. Mm-hmm. Και το αξίζει αυτό η Κρήτη. Το αξίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί αν δούμε και από τη βία και την πολιτεία των εκλεγμένων βουλευτών των άλλων κομμάτων, ναι, είτε που κυβέρνησαν είτε που συγκυβέρνησαν, γιατί εκεί οι περισσότεροι βουλευτές βγαίνουν από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που όλοι είτε μαζί ή χώρια ο καθένας κυβέρνησαν, συγκυβέρνησαν, οδήγησαν σε μνημόνια. Γι' αυτά δεν έχουν κάνει καμιά ουσιαστική αυτοκριτική και τα τρία αυτά κόμματα. Εφάρμοσαν νόμους, μέτρα, αντιλαϊκά, βάρβαρα όλη αυτή την περίοδο και όχι μόνο την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που ξεκίνησαν, αλλά τα διατήρησαν και την περίοδο της ανάπτυξης και της ανάκαμψης και τώρα θα ξαναεπιβάλλουν και καινούρια, όπως μας προειδοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί πάμε σε νέα ύφεση, σε νέα οικονομική κρίση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έρχεται από τις ισχυρές οικονομίες, τις χώρες, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, άλλες χώρες βυθίζονται, βρίσκονται ήδη σε ύφεση. Και αυτό θα πλήξει και την Ελλάδα, διότι δυστυχώς το βάρος έχει δοθεί στην περιβόητη εξωστρέφεια της οικονομίας, στο δίθεν τουριστικό θαύμα που έχουμε, που είναι τουριστικό θαύμα όμως μόνο για τις πολυεθνικές, μόνο για πολύ μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, για τα all inclusive, για τα tour operators και όλα αυτά τα γνωστά που τα ζούμε, και δεν είναι τουριστικό θαύμα για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Εκεί στην Κρήτη, μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα πρόσφατα δεν έβαλε ρήτρα 5.000 ευρώ για όποιον εργαζόμενο φύγει αν δεν αντέχει. Και ξέρουμε τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και τους χαμηλούς μισθούς και τις υπερορίες και τη δουλειά χωρίς ρεπό, χωρίς κανέναν έλεγχο από την επιθεώρηση, να ζουν σε τρόγλες, mm-hmm, πολύ μαζί και να επιβαρύνεται η υγεία τους. Μες. Και άμα κάποιος ή κάποια δεν αντέχει από αυτά τα παιδιά που δουλεύουν εκεί σε αυτό το περιβόητο τουριστικό θαύμα, θα πρέπει να πληρώσει και 5.000 ευρώ στο μεγάλο ξενοδόχο, στην πολυεθνική. Πολλοί από αυτούς έχουν σχέσεις και με ξένες εταιρείες και μετόχους και από εκεί και πέρα για απειρήμιχθήτο. Αυτά τα ζητήματα μαζί με τους πληστηριασμούς, μαζί με τη φορολογία των εργαζομένων, των εργατών, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των αγροτών, τα ζει βάρβαρα και η Κρήτη. 5% πληρώνουν μόνο οι μεγάλοι, δηλαδή οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, ενώ ο λαός μας πληρώνει το 95% των φόρων. Και αυτό θα επιδεινωθεί, γιατί είναι και αυτό στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ψήφισαν με χέρια και με πόδια και ο κύριος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Τσίπρας και οι βουλευτές και οι κριτικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Πρέπει να τελειώνει ο ελληνικός λαός και ο κρητικός λαός. Ωραία. Πρέπει να δει
κατάματα την αλήθεια. Το ΚΚΕ είναι αυτή η δύναμη που μπορεί να κάνει ισχυρή αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση για τα συμφέροντα των εργαζομένων, για τα συμφέροντα του λαού της Κρήτης, για όλη την Κρήτη, για όλους τους νομούς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά, αλλά και για το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και βεβαίως οι βουλευτές του θα είναι και μέσα στη Βουλή να αντιμάχονται αυτή την πολιτική την ίδια ώρα που οι άλλοι θα ψηφίζουν μαζί αντιλαϊκά νομοσχέδια και βεβαίως να είναι στους αγώνες. Εκεί που θα γίνονται οι πληστηριασμοί, εκεί που θα αγωνιά ο εργαζόμενος για να πάρει το μεροκάματό του, εκεί που ο συνταξιούχος θα θέλει να πάρει κάτι παραπάνω στη σύνταξή του, παντού δηλαδή όπου ο λαός αγωνιά, οργίζεται και περιμένει λύσεις. Εκεί θα βρίσκεται το ΚΚΕ, εκεί βρισκόμαστε, γι' αυτό θέλουμε τη δύναμη. Μάλιστα. Δεν τη θέλουμε μόνο για να βγάλουμε κάποιους βουλευτές που θα κάθονται στα βουλευτικά έδρανα. Μάλιστα. Αλλά θα δίνουν μάχες και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή στους εργατικούς, αγροτικούς, λαϊκούς αγώνες, στους αγώνες των επαγγελματιών, στους αγώνες των φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών, της νεολαίας μας. Και στις επικείμενες εκλογές, κύριε Κουτσούμπα, κατέρχονται αρκετά κόμματα που δηλώνουν αριστερά. Τελικά, ποιος είναι αριστερός στις μέρες μας? Είναι τα κόμματα μιας χρήσης. Αριστερός είναι μόνο αυτός που είναι μέσα στους αγώνες, που υπηρετεί τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, γιατί οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί δεν έχουν και τόση σημασία. Αριστερός, κεντρός, δεξιός, δεν ξέρω τι. Η ουσία είναι είσαι με τον εργάτη, είσαι με τον υπάλληλο, με τον αγρότη, με τον επαγγελματία, με τον νέο, τη γυναίκα, της λαϊκής οικογένειας ή είσαι με τους μεγαλοσχήμονες, με τα θηριώδη μονοπόλια, με τους κηφίνες που ξεζουμίζουν τον ελληνικό λαό και τους κριτικούς για να έχουν αυτοί τα υπερκέρδη, για να παίρνουν την υπεραξία και βεβαίως να μην την κάνουν ούτε καν επένδυση σε όφελος του λαού σε αυτό το σύστημα, αλλά να πηγαίνουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και να μην ξέρουν τι έχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτός είναι αριστερός. Τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα που λένε, εμείς τα λέμε κόμματα μιας χρήσης, τα έχουμε ζήσει. Ποιος θυμάται τώρα το ποτάμι? Μάλιστα. Το έβαλαν, το προώθησαν, χάθηκαν ψήφοι, πήρε μέχρι και 6% είχε φτάσει, δεν δυνάμωσε το ΚΚΕ για παράδειγμα. Ωραία. Δεν δυνάμωσαν δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις. Ωραία. Εκείνες που θα μπορούσαν να είναι στο πλευρό του λαού, τώρα εμφανίζουν την Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα. Λόγω του μπαμπά της, γιατί θα βαράει το χέρι στο τραπέζι και θα έχει υψηλούς τόνους στη Βουλή. Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν αυτή που ως πρόεδρος στη Βουλή και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον Τσίπρα όταν φάνηκε ότι είπε ψέματα για το μνημόνιο και δεν έφερε με ένα άρθρο να το καταργήσει, αλλά έφερε και καινούριο και του είπε ότι αυτό ήταν σχήμα λόγου. Αυτό είπε η Κωνσταντοπούλου. Δεν το λέγαμε, δεν το εννοούσαμε. Σχήμα λόγου ήταν. Και όταν τις λέμε εμείς, δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί εμείς σας καταθέτουμε εδώ και τώρα και τις καταθέσαμε πρόταση νόμου με συγκεκριμένα άρθρα που θα καταργούσαν μνημονιακούς νόμους, που θα καταργούσαν προηγούμενα μνημόνια, όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και την παράτησε στο σιρτάριτες. Δεν τόλμησε να τη φέρει ούτε καν στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση έστω. Άσχετα τι θα έκανε μετά, αν θα την καταψήφιζε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και θα έφερνε νέο μνημόνιο. Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν έχει δάφνες. 4 χρόνια τώρα, εκτός από το να γυρνάει σε αμφιβόλου ποιότητας δικαστήρια και να παίρνει υποθέσεις, η κυρία Κωνσταντοπούλου με την πλεύση δίθεν ελευθερίας της, στην ουσία δεν βρισκόταν πουθενά, ούτε έξω από ένα πληστηριασμό, ούτε έξω από έναν εργατικό λαϊκό αγώνα. Μάλιστα. Εκεί που οι γυναίκες και οι άντρες της χώρας μας δεινοπαθούσαν, εκεί που η νεολαία έβγαινε και οργιζόταν. Μάλιστα. Ίδια γραμμή έχει και αυτή. Μάλιστα. Και στηρίζει από χρυσαυγίτες εγκληματίες μέχρι άλλους ανθρώπους του κοινού ποινικού δικαίου. Κύριε Κουτσούμπα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία, για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας από την Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ, χαιρετισμούς πολλούς και φιλιά στην Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah.